χαμόγελα αισιοδοξίας προκαλεί η ροή των κρατήσεων τις τελευταίες ημέρες εν ώψη της τουριστικής σεζόν του 2022. Μετά τις 5-6 του Γενάρη και σιγά σιγά κάθε μέρα βλέπουμε ότι είναι σε καλύτερο ρυθμό. Πιστεύω μέχρι τις 15-20 του Φλεβάρη να δούμε τα πράγματα όπως ήταν όταν κλείσαμε. Βέβαια, κρατήσεις έρχονται ειδικότερο για 7ο και 8ο και όχι τόσο όσο για την έναρξη σεζόν. Οι Βρετανοί είναι αυτοί που εμφανίζονται να αγωνιούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τις έρευνες να λένε πως σχεδόν ένας στους 3 ταξιδιώτες από τη συγκεκριμένη χώρα έχει ήδη οργανώσει το ταξίδι του. Έχουμε βέβαια κάποιο πρόβλημα με τη Γερμανία, που είναι ο κυριότερος και ο μεγαλύτερός μας πελάτης. Υπάρχει ένα μούδιασμα ακόμα και από την Ολλανδία και από την Αυστρία, όπου τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν ακόμα. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η ρωσική αγορά, με τις όποιες προσπάθειες να σκοντάφτουν στα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στα σύνορα με την Ουκρανία. Υπήρξε μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο στο Σότσι πριν από 2 μήνες. Ακολούθησε ένα μεμοράντου στις 2 Δεκεμβρίου μεταξύ Ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών και Ρώσικου Υπουργείου Μεταφορών. Είναι μερικές σελίδες στις οποίες καταγράφονται οι πρώτες προφορικές συμφωνίες για το θέμα της ανάπτυξης τουρισμού το 2022 από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το μεμοράντου λοιπόν αναφέρονται τα εξής εν περιλήψη. Για κάποιους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας αναφέρθηκε ένας συγκεκριμένος αριθμός εβδομαδιαίων πτήσεων. Για την Κρήτη εν προκειμένου, για το Ηράκλειο, ας πούμε από τη Μόσχα, 31 πτήσεις τη βδομάδα. Όπως προβλέπετε, οι πτήσεις αυτές που θα μεταφέρουν σχεδόν 180.000 κόσμο από τη Ρωσία στην Κρήτη θα γίνουν από τις τακτικές γραμμές. Εμείς αυτό που θέλουμε και μπορούμε να έχουμε από τη Ρωσία φέτος είναι πάνω από 300.000. Για Ηράκλειο μιλάω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπουν και οι εταιρείες τσάρτερ. Όλα αυτά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αποφασιστούν στις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου ή τις πρώτες μέρες του Μαρτίου. Αυτό είναι το καλό σενάριο που προϋποθέτει ότι μέχρι εντός του μηνός Φεβρουαρίου θα έχει λήξει η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος παραμένει η φετινή τουριστική σεζόν να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και να τελειώσει το αργότερο δυνατό. Τέλη του Μάρτη θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Από αρχές του Απρίλη είναι κρατήσεις. Και στη συνέχεια, 1 με 15 Μαΐου θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία. Η ροή των κρατήσεων συναρτάται πλέον από τα νέα της πανδημίας. Αν είναι καλά, αν προκύπτει κάποια νέα μετάλλαξη. Και αν όλα πάνε καλά σε σχέση με την πανδημία και τις μεταλλάξεις της, οι πρώτοι επισκέπτες στο νησί θα είναι οι Αυστριακοί συνταξιούχοι που σιγά σιγά ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους. Οι οποίοι έρχονται και κάνουν 5 εβδομάδες, είναι περίπου 7.500 κόσμος, θα ξεκινήσει 1 Απρίλη μέχρι 8 του Μάη.